Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Την προηγούμενη Παρασκευή, όπως γνωρίζετε, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των συζητήσεων με τους εκπροσώπους των δανειστών, από την οποία πλέον καθίσταται σαφής η κοινή βούληση των πλευρών να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης. Ήδη έχουν κλείσει με θετικό τρόπο μια σειρά από ζητήματα. Η ρύθμιση των οφειλών ύψους από 20.000 έως 50.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες στα πλαίσια του εξοδικαστικού συμβιβασμού, η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα 120 δόσεων με κούρεμα των προσαυξήσεων της τάξης του 85%. Σε αντιστοίχηση με αυτή τη ρύθμιση θα εκδοθούν και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο. Η ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας, για τις οποίες συμφωνήθηκε η ύπαρξη κατώτατου πλαφών στο ύψος της εθνικής σύνταξης, τόσο για τον ή τη σύζυγο, όσο και για τα τέκνα. Η διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ, για τον οποίο αναμένεται το επόμενο διάστημα η ρύθμιση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του. Και στο θέμα αυτό, η κυβέρνηση, αφού γκραζόμενη την αγωνία των δημοσιογράφων αλλά και όλων των εργαζομένων στον τύπο, καταφέρνει να επιλύσει το πρόβλημα. Το δυστύχημα είναι ότι και σε αυτό το πεδίο οι κατεξακολούθηση οργανωτές της απεργοσπασίας που δήθεν κόπτονται για τα δικαιώματα των δημοσιογράφων βρίσκονται για άλλη μια φορά απέναντι. Οι δημοσιογραφικοί όμιλοι των κυρίων Μαρινάκη, Αλαφούζου, Αναστασιάδη και Κουρτάκη πρωταγωνιστούν στην επιχείρηση ναρκοθέτησης της διάσωσης του ΕΔΟΕΑΠ, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τόσο τις πολιτικές τους σκοπιμότητες, όσο και την πλήρη αδιαφορία για τα συμφέροντα και τις ανάγκες του δημοσιογραφικού κόσμου αλλά και όλων των εργαζόμενων στον τύπο. Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης πάντως είναι να προχωρήσουν τάχιστα όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που εκκρεμούν και να υπάρξει το συνταμότερο δυνατό η συμφωνία για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Το βασιστικό στοιχείο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι παρά τον παραξισμό καταστροφολογίας από την αντιπολίτευση αλλά και μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί δίχως πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα. Και αυτό διότι η ελληνική οικονομία τόσο το 2017 όσο και το 2018 θα βρίσκεται εντός δημοσιονομικών στόχων, διαψεύδοντας τα σενάρια περί δημοσιονομικού κενού. Μάλιστα, όσον αφορά το 2017, αναμένεται να καταγραφεί δημοσιονομική υπεραπόδοση, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην απόδοση κοινωνικού μερίσματος, όπως αντίστοιχα συνέβη και στο τέλος του 2016. Αναμένεται το επόμενο διάστημα να συγκεκριμενοποιηθεί τόσο το ποσό όσο και το πού θα κατευθυνθεί στοχευμένα αυτή η ενίσχυση. Και στο θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία να δούμε τη στάση που θα κρατήσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Αν δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης θα εφηδιγραμμιστεί με τις εισηγήσεις των πλέον ακραίων του κόμματός του, επαναλαμβάνοντας το περσινό του ολίσθημα όταν και καταψήφισε την παροχή 13ης σύνταξης στους χαμηλοσυνταξιούχους, ή αν τελικά θα υποχωρήσει και θα ψηφίσει τη σημαντική αυτή ενίσχυση. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά με συγκεκριμένα βήματα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό για τη χώρα για ένα αξιόπιστο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού είναι η διαβούλευση και η συνεργασία με τους φορείς κάθε περιοχής και φυσικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, και αυτή η λογική είναι που διαπερνά τη διεξαγωγή των περιφερειακών συνεδρίων ανά τη χώρα. Την περασμένη εβδομάδα διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία το συνέδριο στην Ήπειρο, ενώ ήδη εντείνεται η προετοιμασία για το επόμενο συνέδριο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο θα διεξαχθεί στις 12 και 13 Νοεμβρίου στην Κομοτηνή, ενώ θα ακολουθήσει το συνέδριο των Ιόνιων Νήσων στις 4 και 5 Δεκεμβρίου. Την ίδια στιγμή που το σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας προχωρά μεθοδικά και με ιεραρχήσεις, η αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο απουσιάζει παντελώς από το πεδίο των προτάσεων, αλλά επιλέγει να αναζητά διέξοδο από την πραγματικότητα, φτιάχνοντας κιάχτρα. Είτε για τη δίθεν κατάρρευση των εισόδων, είτε για τη δίθεν αγορά του αιώνα στα εξοπλιστικά, είτε για τη δίθεν εικόνα βίας και ανομίας. Αναζητά διέξοδο από την πραγματικότητα, η οποία ευτυχώς για τη χώρα, αλλά δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία, αποδεικνύει με σαφήνεια το εξής απλούστατο. Ότι μέρα με τη μέρα υλοποιείται το πολιτικό σχέδιο με το οποίο εκλέχθηκε η παρούσα κυβέρνηση το Σεπτέμβριο του 2015, και όσο η χώρα βαδίζει με σταθερά βήματα προς την έξοδο από τα μνημόνια, η υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα επιταχύνεται προς όφελος κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι αυτός ακριβώς ο λόγος πίσω από τις διαρκείς παλινοδίες του κ. Μητσοτάκη και του κόμματός του, που τις τελευταίες μέρες καταθέτουν την οργή και τον αποτραπιασμό τους για την έξαρση της βίας και ανομίας στη χώρα. Την ίδια στιγμή όμως δίνουν συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για μια σειρά από επιτυχίες της. Μας είναι πράγματι αδύνατον να παρακολουθήσουμε τη σκέψη του κυρίου Μητσοτάκη και του επιτελείου του.
Είναι όμως προφανές ότι μετά τα επιτυχημένα σενάρια του φιλοεπενδυτή ηγέτη, του προστάτη των αρίστων και του πολεμίου της οικογενειοκρατίας, η αξιωματική αντιπολίτευση παρουσιάζει για μια ακόμα φορά εικόνα σύγχυσης και αδιεξόδου. Σε κάθε περίπτωση, οι απαραίτητες απαντήσεις στο θέμα της ασφάλειας θα δοθούν και από τον Πρωθυπουργό την ερχόμενη Παρασκευή στη Βουλή. Εκεί όμως θα τεθούν και τα συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον κύριο Μητσοτάκη για την κάλυψη που παρέχει στον κύριο Αβγενάκη, ο οποίος φέρεται ότι διατηρούσε ειδικές σχέσεις και παρήχε εξυπηρετήσεις σε άτομα του κοινού ποινικού δικαίου. Πέραν τούτου όμως, ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα δεδομένα που καταρρύπτουν ένα ακόμα ψεύτικο ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι που δεν είναι ιδιαίτερος δύσκολο, αναφέροντας μονάχα ορισμένα από τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων της ελληνικής αστυνομίας τα τελευταία χρόνια. Τη συλλήψη των απαγωγείων του επιχειρηματία Λεμπιδάκη, το αποστολέα των εκρηκτικών δεμάτων, μέχρι και την εξάρθρωση για πρώτη φορά των εγκληματικών συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών στα Εξάρχεια. Και ειδικότερα, διότι αυτό είναι η ουσία του ζητήματος, θα δοθεί ευκαιρία ώστε να παρουσιαστούν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της νέας αντίληψης για την αντιεγκληματική πολιτική. Μιας αντίληψης που βρίσκεται πλήρως στον αντίποδα του κράτους της καταστολής και των σιδηρόφρακτων πόλεων της περίοδου 2010-2014. Μια πολιτική που δεν πρημοδοτεί την ασφάλεια έναντι της ελευθερίας, αλλά αντιθέτως μεριμνά τόσο για την προστασία των πολιτών, όσο όμως και για την υπεράσπιση και την διεύρυνση των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Και αυτή είναι μια αρχή που στη βάση της έχει την υπεράσπιση της ίδιας της δημοκρατίας και της δικαιοκρατίας. Σε αυτό εξάλλου το πλαίσιο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών, κατατέθηκε και η υποψηφιότητα του σημερινού Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, του κ. Γιάννη Μουζάλα, για τη θέση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μια πιθανή ευδοκίμηση της υποψηφιότητας αυτής, την οποία η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει με όλες τις δυνάμεις, θα αποτελέσει μια μεγάλη τιμή για τη χώρα, αλλά και μια αναγνώριση των τεράστιων προσπαθειών όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και του συνόλου του ελληνικού λαού για την ανθρωπιστική διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν σήμερα στη Χιμάρα, βλέπουμε ότι αγνοεί η αλβανική κυβέρνηση τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και προχωρά σε κατεδαφίσεις, υπάρχουν εντάσεις. Έχει κάποιο σχόλιο η ελληνική κυβέρνηση και τι προτίθεται να κάνει γι' αυτό? Το σχόλιο είναι ότι παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις στην Χιμάρα και η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την προστασία τόσο των μειονοτικών όσο και των περιουσιακών δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Από εκεί και πέρα, οι πρωτοβουλίες που θα πάρει το Υπουργείο Εξωτερικών, οι πρωτοβουλίες που παίρνει το Υπουργείο Εξωτερικών για την προστασία ακριβώς αυτών των δικαιωμάτων είναι διαρκής και συνεχής. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον κύριο Μουζάλα και τις κριτικές που δέχθηκε εχθές. Τίθεται θέμα απομάκρυνσης του, τίθεται θέμα αντικατάστασης του εν ώψη της πρότασης υποψηφιότητάς του από την ελληνική κυβέρνηση. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι πολιτική Μουζάλα? Εγκαλείται ο κύριος Μουζάλας για κάποιες ολιγορίες σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων? Από τη δική μου πλευρά δεν θα κάνω σχόλια σε σχέση με τις σοκοματικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ο κύριος Μουζάλας απολάβει τις απόλυτες εμπιστοσύνες του Πρωθυπουργού, δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα παραίτησής του. Και αυτό το οποίο οφείλω να υπογραμμίσω με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια είναι ότι ο κύριος Μουζάλας ως Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν εφαρμόζει την δική του πολιτική, αλλά αντιθέτως στο πλαίσιο των γραμμών, των κατευθυντήριων γραμμών που συναποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, υλοποιεί την κυβερνητική πολιτική πάντοτε σε συνεννόηση και πάντοτε σε πολύ καλή συνεργασία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να μου πείτε ποιος είναι υπεύθυνος για τη μεταναστευτική πολιτική. Είναι ο κύριος Μουζάλας ή ο κύριος Φλαμπουράρης? Καθώς πριν φύγει για την Αμερική ο Πρωθυπουργός, ενεργοποιήθηκε η επιτροπή η οποία λειτουργούσε το Μάρτιο του 2016. Ποιος είναι τελικά υπεύθυνος, ο κύριος Μουζάλας ή ο κύριος Φλαμπουράρης? Υπεύθυνος για την μεταναστευτική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και την προσφυγική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης είναι η ελληνική κυβέρνηση στο σύνολό της και το Υπουργικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μουζάλας είναι επικεφαλής του Υπουργείου Μεταναστευτικής και έχει
την βασική ευθύνη για, για τη χάραξη της μεταναστευτικής πολιτικής πάντοτε σε συνεργασία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι η διαχείριση της μεταναστευτικής και της προσφυγικής κρίσης απαιτεί την συνεργασία πολλών συναρμόδιων υπουργείων και ακριβώς στο πλαίσιο αυτό έχει συγκροτηθεί ομάδα συντονισμού των συναρμόδιων υπουργών. Ξέρετε ότι εμπλέκεται το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας. Ακριβώς λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο της αναγκαίας συνεργασίας και του αναγκαίου συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων έχει συγκροτηθεί η συγκεκριμένη ομάδα, της οποίας συντονιστής έχει τεθεί ο Υπουργός Επικρατείας κ. Φλαμπουράρης, ο οποίος όπως γνωρίζετε είναι και ένας από τους Υπουργούς Επικρατείας που είναι αρμόδιοι για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Επομένως, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αντίθεση και καμία αντιπαράθεση στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική κυβέρνηση για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και του μεταναστευτικού ζητήματος. Παρακαλώ, κύριε Ατζολέτου. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να ρωτήσω διευκρινιστικά, επειδή όντως έχει κλειδώσει η υποψηφιότητα του κυρίου Μουζάλα για επίτροπος στο Συμβούλιο της Ευρώπης, υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας στον οποίο θα παραμείνει στη θέση του, με δεδομένο ότι θα ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες από εδώ και πέρα για αυτήν την υποψηφιότητα? Η θέση του κυρίου Μουζάλα καλύπτεται από τον κύριο Μουζάλα. Εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες και ευδοκιμήσει η υποψηφιότητά του για το Συμβούλιο της Ευρώπης, τότε προφανώς δεν θα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι δύο θέσεις είναι ασυμβίβαστες. Ωστόσο, μέχρι να δούμε την εξέλιξη της πορείας της υποψηφιότητας αυτής, ο κύριος Μουζάλας είναι επικεφαλής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και, όπως σας είπα προηγουμένως, απολάβει την πλήρη εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, διευκρινιστικά, εφόσον ο κ. Μουζάλας πάει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σκέψη της κυβέρνησης είναι να αντικατασταθεί στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή οι αρμοδιότητες αυτές να επιμεριστούν στον κύριο Φλαμπουράρη και το Υπουργείο Εσωτερικών? Υπάρχει Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Επομένως, είναι συγκροτημένη δομή της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής διοίκησης. Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Παρακαλώ, κύριε Περδικάρη. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να σας ρωτήσω επ' αυτού, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που αποτυπώνονται και σε ένα δημοσίευμα του Reader.gr σχετικά με πιέσεις του Reader.gr, σχετικά με πιέσεις τις οποίες δέχθηκε και επικρίσεις στην τελευταία σύνοδο κορυφής για τη διαχείριση του προσφυγικού από την καγκελάριο Μέρκελ ο Πρωθυπουργός? Ποιο είναι το σχολείο σας? Με την καγκελάριο Μέρκελ ο κύριος Πρωθυπουργός συζητά για όλα τα ζητήματα. Δεν έχει δεχθεί καμία απολύτως επίκριση. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή συνεργασία με τη γερμανική κυβέρνηση για να διαχειριζόμαστε από κοινού ως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ευρωζώνης ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει διχάσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την Ευρώπη. Αντιθέτως, η Γερμανία είναι πλήρως υποστηρικτική στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για την ανθρωπιστική διαχείριση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος. Παρακαλώ, κύριε Σβέρκο. Επ' αυτού συνεχίζω. Εάν όμως δεν ευδοκιμήσει αυτή η υποψηφιότητα. Παραμένει ο κύριος Μουζάλας Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πάνω στο προσφυγικό. Έχει δεχθεί όμως επικρίση η ελληνική κυβέρνηση από διεθνή μέσα ενημέρωση, από διεθνείς οργανισμούς και φορείς. Έστω κομματικά υπάρχουν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης στους προσφυγικούς καταβλισμούς. Υπάρχει σχόλιο σε αυτό? Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει κληθεί να αντιμετωπίσει το βάρος της προσφυγικής κρίσης χωρίς την απαραίτητη αλληλεγγύη από πολλές χώρες, από πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, θα έπρεπε όσοι ασκούν κριτική να στρέφουν τα βέλη τους, περισσότερο σε εκείνους οι οποίοι αποφάσισαν να κλείσουν τα σύνορά τους και αναφέρομαι στις χώρες του Βίζενγκραντ κυρίαρχα, πριν από ένα περίπου χρόνο και δημιούργησαν στην πραγματικότητα ένα τεράστιο βάρος για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, ως ελληνική κυβέρνηση, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τα υπαρκτά προβλήματα τα οποία αναφέρατε εκπονούμε σχέδιο ως ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης και αυτό είναι κυρίαρχο μέλημα και καθημερινή μας μέρημνα. Παρακαλώ, κύριε Αγκαντώνα. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, πόσο σύντομα θα πρέπει να περιμένουμε νέα έξοδο στις αγορές με αφορμή την αναφορά που είχε κάνει ο κύριος Τσακαλώτος στο τελευταίο αναπτυξιακό συνέδριο. Από την τοποθέτησή του τουλάχιστον είχε εμφανιστεί πολύ σίγουρος.
Κοιτάξτε, δείτε, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει στο σχεδιασμό της ελληνικής κυβέρνησης η επεξεργασία σχεδίων για σύντομη έξοδο στις αγορές. Δεν μπορώ να προσδιορίσω συγκεκριμένη ημερομηνία. Ωστόσο, είναι απαραίτητες μια σειρά από έξοδοι για να προετοιμάσουν το έδαφος ώστε τον Αύγουστο του 2018 να έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο προφίλ του ελληνικού χρέους που θα επιτρέπει την οριστική πρόσβασή μας στις αγορές χρήματος. Ακριβώς λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το σχεδιασμό θα επιλέξουμε τα επόμενα βήματά μας. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει σύντομα μια τέτοια έξοδος διαχείρισης του ελληνικού χρέους στις αγορές. Ωστόσο, ξαναλέω ότι δεν μπορώ να προσδιορίσω μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Παρακαλώ, κύριε Καλογεροπούλου. Α, με συγχωρείτε. Παρακαλώ, γιατί έχετε ρωτήσει, θα σας δώσω μετά ερώτηση. Καλησπέρα, κύριε εκπρόσωπε. Με αφρομή την υπόθεση του κύριου Βιαννάκη που έφερε στην επιφάνεια η εφημερίδα μου το ντοκουμέντο και πέρα από την αφωνία της Νέας Δημοκρατίας για την οποία προείπατε και θα κρυθεί έτσι κι αλλιώς και κρίνεται γι' αυτό, υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες και κάποιες σκιές. Θα ήθελα να σας συγκεκριμένα σας αναφέρω. Η πρώτη σκιά είναι ότι η συγκεκριμένη έρευνα και τα στοιχεία της λιμνάζουν από πληροφορίες της εφημερίδας πάνω από ένα χρόνο ή στο εφετείο ή στο πρωτοδικείο. Παρά το γεγονός ότι εμπλέκονται κορυφαία πολιτικά πρόσωπα και παρά το γεγονός ότι διατυπώνονται και απειλές για τη ζωή των δημοσιογράφων, συγκεκριμένων δημοσιογράφων. Και το δεύτερο είναι ότι οι δημοσιογράφοι απειλούνται να πάνε στο αυτόφορο, με τη διαδικασία του αυτοφόρου για τις αποκαλύψεις αυτές. Με δεδομένο ότι η απονομή της δικαιοσύνης είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας και της αξιοπιστίας του κράτους, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει ένας συνολικός προβληματισμός για αυτά τα φαινόμενα από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, δείτε, εγώ τώρα δεν μπορώ να κάνω σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική δικαιοσύνη συγκεκριμένες ποινικές υποθέσεις, με δεδομένο ότι η ανάκριση επίσης, οφείλουμε να το πούμε αυτό, είναι μυστική. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουμε μείνει στην κυριολεξία άναυδη με την... με τις αποκαλύψεις οι οποίες έχουν γίνει και οι οποίες εκθέτουν ένα κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα μια προσωπική επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Πρόκειται για τον ίδιο τον γραμματέα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα εξυπηρετήσεων σε άτομα του κοινού ποινικού δικαίου. Αυτό το οποίο θα ήθελα απλώς και μόνο να σχολιάσω είναι ότι φαίνεται μια γενική αφωνία, όχι μόνο εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από πολύ μεγάλη μερίδα του τύπου σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Το 1/100 αν είχε ακουστεί για οποιονδήποτε στέλεχος της ελληνικής κυβέρνησης, θα το βλέπαμε ως πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων των περισσότερων ιδιωτικών ενημερωτικών σταθμών. Αντιθέτως, αυτό το οποίο παρακολουθούμε όλες τις τελευταίες μέρες είναι μια προσπάθεια υποβάθμισης έως και συγκάλυψης της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία κανονικά θα έπρεπε να έχει ταρακουνήσει στη θέμελα το πολιτικό σύστημα. Αυτό μόνο προς γνώση και προβληματισμό. Παρακαλώ, κύριε Καλογεροπούλου. Θέλω μία διευκρίνηση και έχω μία ερώτηση. Η διευκρίνηση είναι, είπατε ότι θα κλείσει η αξιολόγηση. Θα κλείσει μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο είχατε βάλει, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου, ή πάμε παρακάτω? Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Η κριτική που έγινε χθες στον κύριο Μουζάλα από τους συντρόφους του ήταν γιατί δεν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν στο προσφυγικό και χάνει ευρωπαϊκά κονδύλια. Εγώ σας ρωτάω, χάνει η χώρα, χάνει η κυβέρνηση τα κονδύλια τα οποία θα έπρεπε να έχει πάρει για το μεταναστευτικό? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σας πω είναι καταρχάς να μην ανησυχείτε για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Οι ανησυχίες και οι δικές σας αλλά και άλλων για το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης, για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, για το αν και κατά πόσο θα μπορέσει να υπάρξει συμφωνία στο Eurogroup για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, νομίζω ότι δεν επιβεβαιώθηκαν. Αντιθέτως, αυτό το οποίο καταφέραμε ως ελληνική κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν να διαψεύδουμε κάθε φορά τα σενάρια καταστροφής τα οποία έβλεπαν το φως της δημοσιότητας, όχι μόνο από την αξιωματική αντιπολίτευση και από άλλα κόμματα, αλλά και από πολλούς δημοσιογράφους και δημοσιογραφικούς ομίλους. Επομένως, σας λέω, μην ανησυχείτε καθόλου για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Θα κλείσει εντός χρονοδιαγράμματος. Θα κλείσει εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχουμε τον χρόνο έτσι ώστε να περάσουμε στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση, για την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος και την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια το 2018, όσο και αν κάποιοι δεν θα ήθελαν να δουν κάτι τέτοιο.
τέτοιο να συμβαίνει. Σε ό,τι αφορά τώρα για το ερώτημα το οποίο απαντάτε, η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Η Ελλάδα δεν χάνει κονδύλια, ευρωπαϊκά κονδύλια, για την, τα οποία προορίζονται για την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και του μεταναστευτικού. Παρακαλώ, κύριε Μητσοπούλου. Μια διευκρίνηση για την επόμενη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ή ο σχεδιασμός της κυβέρνησης βλέπει κάποιο παράθυρο και πριν την ολοκλήρωση? Νομίζω ότι ο Υπουργός Οικονομικών ήταν τόσο σαφής όσο έπρεπε να είναι και όσο μπορούσε να είναι. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ, επαναλαμβάνοντας τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, είναι ότι είναι πολύ πιθανό σύντομα να υπάρξει μια έξοδο στις αγορές η οποία θα αφορά την διαχείριση του ελληνικού χρέους. Παρακαλώ. Κύριε Καπιτάνα, την περασμένη Πέμπτη, η Financial Times, με αφορμή το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, σε δημοσίευμα τους αναφέρουν ότι εκτός από τη βάση της Σούδας έχει υπάρξει συμφωνία για την παραχώρηση ελληνικού στρατιωτικού αεροδρομίου για χρησιμοποίηση από τους Αμερικανούς για μη επανδρομένων αεροπλάνων σε αποστολές στη Μέση Ανατολή. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα έχει βάση? Εξ όσων μπορώ να γνωρίζω, δεν υφίσταται καμία τέτοια συζήτηση ούτε καμία τέτοια συμφωνία. Παρακαλώ, κυρία Τσικρικά. Κύριε εκπρόσωπο, επειδή ακούγονται πολλά για το σε τι συμφωνούν οι θεσμοί και σε τι όχι σε σχέση με το υπερπλεώνασμα, θέλετε να μας διευκρινίσετε πραγματικά έχουν ενστάσεις για την διανομή κοινωνικού μερίσματος? Ποιες είναι ενστάσεις, τι έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς για το θέμα? Δεν υπάρχει ένσταση ως προς τη διανομή κοινωνικού μερίσματος. Αυτή τη στιγμή συζητούνται λεπτομέρειες τόσο για το ποσό το οποίο θα διανεμηθεί, όσο και για τους δικαιούχους. Όταν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις μας και όταν ολοκληρωθούν οι επεξεργασίες και τα σχέδια τα οποία έχει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών, θα μπορέσουμε να κάνουμε περαιτέρω ανακοινώσεις. Το βέβαιο είναι ότι κοινωνικό μέρισμα θα διανεμηθεί και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα είναι ότι θα είναι υψηλότερο από το κοινωνικό μέρισμα το οποίο δόθηκε το 2016. Παρακαλώ, κύριε Ραπανάκη. Σχετικά με το θέμα του ΕΔΟΕ που αναφέρατε και στην εισήγησή σας, διαβάζουμε στην κοινή ανακοίνωση των εκδοτών στους οποίους αναφερθήκατε μία λογική που μας θυμίζει λίγο την περίοδο με τις άδειες των καναλιών, ότι αν εφαρμοστεί ο φόρος αυτός θα κλείσουν επιχειρήσεις, θα απολυθεί κόσμος και μάλιστα απειλούν και με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Εκτιμάται ότι φτάσει ενδεχομένως να μπλοκάρει και την προσπάθεια διάσωσης του ΔΟΕ και πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση αυτή τη νέα στάση, την κοινή στάση, το μεγάλο παιχτών, ας πούμε, του ελληνικού τύπου? Κοιτάξτε να δείτε, πολλοί από τους μεγάλους εκδότες και ευεργέτες αυτής της χώρας ξεχνάνε την προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, για την προστασία της ενημέρωσης αλλά και των δημοσιογράφων και του κόσμου που εργάζεται στον τύπο όταν έρχεται η ώρα να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να σας πούμε είναι ότι ως ελληνική κυβέρνηση θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τη διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ. Βρισκόμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με τους θεσμούς και έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για την επίλυση του προβλήματος και θα προχωρήσουμε στην νομοθέτηση των αναγκαίων ρυθμίσεων για την διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ. Από εκεί και πέρα και οι εργοδότες και οι εκδότες θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να δείξουν τουλάχιστον για μία φορά την αναγκαία ευαισθησία και την αναγκαία προσήλωση στα δικαιώματα των εργαζομένων έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι ασφαλιστικοί τους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο συγκεκριμένος ασφαλιστικός φορέας, ο οποίος κάτι το οποίο μπορεί μόνο θετικά να λειτουργήσει για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων στον τύπο. Αυτή είναι η δικιά μας τοποθέτηση. Θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες ρυθμίσεις λοιπόν για τη διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ ανεξαρτήτως τοποθετήσεων είναι ότι φυσικά ανοιχτή, ωστόσο νομίζω ότι νομικά δεν θα μπορέσουν να βρούνε κάποια θεμελιωτική βάση για το επιχείρημά τους. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, η μάχη για την καθημερινότητα που δίνει η κυβέρνηση, πιστεύετε ότι κερδίζετε τις τελευταίες μέρες στις ουρές για το ηλεκτρονικό εισιτήριο? Αυτή είναι μια ερώτηση που μάλλον την περίμενα. Θα σας πω το εξής. Η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην υλοποίηση
της ρύθμισης για το ηλεκτρονικό εισιτήριο για λόγους που έχουν να κάνουν και με την αντιμετώπιση διαφόρων κυκλωμάτων τα οποία λειτουργούσαν και τα οποία είχαν οργανώσει την διακίνηση πλαστών εισιτηρίων, πράγμα το οποίο δημιουργούσε εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα τόσο στους προϋπολογισμούς των εταιριών των μέσων μαζικής μεταφοράς, όσο φυσικά και δημοσιονομικά προβλήματα στη χώρα. Και είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που εμείς επιταχύναμε και θα υλοποιήσουμε την συγκεκριμένη ρύθμιση με τη μέγιστη δυνατή αποφασιστικότητα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις ουρές, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι αναγνωρίζουμε το πραγματικό πρόβλημα, για το οποίο όμως την κύρια ευθύνη δεν φέρει η ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζετε ότι η πρόταση του Υπουργείου ήταν η ηλεκτρονική κάρτα να μπορεί να βγαίνει απευθείας από το διαδίκτυο. Ωστόσο, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ζήτησε η προσωποποιημένη κάρτα για να βγει, να υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερόμενων στα εκδοτήρια. Ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που προέκυψε το πρόβλημα των... μπορούμε εμείς να δεσμευτούμε το χέρι μας για να μειωθεί και να τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα η συγκεκριμένη ταλαιπωρία. Δεν χρειάζεται να υπάρχει καμία ανησυχία από τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να εκδώσουν την προσωποποιημένη κάρτα για τη δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχει δοθεί ήδη μια παράταση μέχρι τις 5 Νοέμβριο που ισχύουν οι κάρτες του Οκτωβρίου. Είναι πολύ πιθανό να δοθεί και νέα παράταση, αλλά αυτά θα τα αφήσω στον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος σε λίγο θα έχει και αυτός μια συνέντευξη τύπου και θα μπορέσει να ανακοινώσει τις συγκεκριμένες αποφάσεις που έχει λάβει το Υπουργείο. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι πρέπει το επιβατικό κοινό να ενημερωθεί ότι δεν χρειάζεται να στέκεται στις ουρές για να βγάλει την προσωποποιημένη κάρτα, αλλά αντιθέτως θα μπορεί να καταθέτει και φάκελο με την αίτησή του και στη συνέχεια να αποστέλλεται η προσωποποιημένη κάρτα του ταχυδρομικός. Παρακαλώ, κύριε Περδικάρη. Είπατε νωρίτερα για τον κύριο Μουζάλα ότι εάν καρποφορήσει η υποψηφιότητά του ως επίτροπος, θα υπάρξει κάλυψη της θέσης του. Αυτό στην κυβέρνηση εννοώ. Είναι το προφανές, νομίζω. Προφανέστατα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω όμως είναι αν αυτό ενισχύει ή αποκλείει ένα σενάριο ανασχηματισμού. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο ανασχηματισμού. Υπάρχει, εφόσον ευδοκιμήσει η συγκεκριμένη υποψηφιότητα και ενωθεί η θέση του κυρίου Μουζάλα λόγω ασυμβιβάστου, που θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση απλώς και μόνο του κυρίου Μουζάλα. Τελεία. Ορίστε, κυρία Καλογεροπούλου, κάτι ψιθυρίσατε. Όχι, λέω, ο φάκελος. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση από την πορεία υλοποίησης των προαπαιτουμένων στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης? Προχωράμε στην υλοποίηση των προαπαιτουμένων με βάση το χρονοδιάγραμμα. Οι συζητήσεις με τους θεσμούς βρίσκονται σε πολύ καλή φάση. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες της τρίτης αξιολόγησης εντός χρονοδιαγράμματος. Αυτό είναι που μετράει, αυτό είναι που μας αφορά, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και αυτό είναι το οποίο υλοποιούμε καθημερινά. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.